Έντονα καιρικά φαινόμενα έφερε η Μπετίνα με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος να λαμβάνει 243 κλήσεις, κυρίως για κόπες δέντρων και παροχές βοήθειας. Στη Μύκονο από τις ισχυρές καταιγίδες, η μικρή Βενετία μετατράπηκε σε λίμνη και τα σοκάκια στα Ματωλιάνια πλημμύρισαν. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στην Πάρο, με κατά διαστήματα βροχόπτωση και θυελλώδεις ανέμους. Στην Παρκιά η θάλασσα φούσκωσε και η στάθμη του νερού στο λιμάνι ανέβηκε. Ισχυροί νοτιάδες χτύπησαν και την Τίνο. Προβλήματα δημιούργησαν οι θυελλώδεις άνεμοι στον Πατριακό κόλπο. Πλοίο με 128 επιβάτες προσέκρουσε στο λιμάνι της Πάτρας στην προσπάθειά του να καταπλέψει. Η θάλασσα βγήκε στο δρόμο στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, ενώ ο παραλιακός δρόμος του Ρίου πλημμύρισε και θαμώνες καταστημάτων εγκλωβίστηκαν σε αυτά. Τα πρώτα χιόνια έπεσαν σε περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Ασβεστοχώρη, Ωραίο Καστρό και Χορτιά τυντήθηκαν στα Λευκά, με τα οχήματα των Δήμων να είναι σε ετοιμότητα. Η ώρα είναι 7 το πρωί. Βρισκόμαστε στο Χορτιάτι, εδώ που οι οροφές των σπιτιών καλύφθηκαν από το χιόνι, όπως και τα αμάξια των κατοίκων, με την κακοκαιρία Μπετίνα να φέρνει θερμοκρασίες υπό του μηδενός. Έχουμε από τις 8 η ώρα το απόγευμα εδώ. Οι δρόμοι, όπως βλέπετε, είναι πεντακάθαροι. Το στοίχημα αυτό είναι, να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί. Όλα πήγαν μια χαρά. Τώρα αναμονή περιμένουμε. Θα μας πάρουν τηλέφωνο, ό,τι χρειαστεί, είμαστε εδώ. Ένα λεωφορείο με 45 επιβάτες παρέμεινε για μια μισή ώρα αποκλεισμένο λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν. Στην Αττική, οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν αρκετά δέντρα σε διάφορα σημεία, ενώ το τελευταίο 24ωρο η πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 50 κλήσεις για κοπή δέντρων και κλαδιών. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και γεννά ακραία καιρικά φαινόμενα, δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας στην πρωινή εκπομπή του Open Τώρα μαζί και προειδοποίησε ότι θα προσφύγει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για περιφερειάρχες και δημάρχους που δεν καθαρίζουν τις κήτες των ρεμάτων το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν θεσμοί στη χώρα, εκτελεστική εξουσία, νομοθετική εξουσία και δικαστική εξουσία. Αν χρειαστεί, θα πάω στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να συζητήσω μαζί της ποιος θα είναι ο έλεγχος όλων αυτών οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχουν και πολλοί όμως που την κάνουν τη δουλειά τους και έχουν αντιδράσει. Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ελεκτικούς μηχανισμούς και δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να πιέζει τους αρμόδιους φορείς να επισπεύδουν τα έργα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος.